Παίρνει θέση ο Σάντας Κρις. Πάμε για κίνηση δεύτερης υποδρομής. Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση η Έλτσε, αλλά και ο Ιεράξ που θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Όμως η Έλτσε λόγω εσωτερικής θέλει να οδηγήσει. Ο Ιεράξ ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό. Ο Σάντας Κρις και η Πίνδος πιο πίσω. Και ο τελευταίος ο Αέροπος με την Έλτσε τελικά να παίρνει την πρωτοπορία από τον Ιεράξ που ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό. Στο ένα μήκο, ο Σάντατς Κρις είναι 3-4 μήκη πιο πίσω στην τρίτη θέση. Με την Πίνδο και τον Αέροπο, πλησιάζουμε 800, Έλτσε πάντα μπροστά. Ο Ιεράξ την ακολουθεί στο ένα μήκο. Ο Σάντατς Κρις τους ακολουθεί και αυτός κοντά στα δύο μήκη και πιέζει και αυτός τώρα. Καθώς το 600, ο Ιεράξ είναι δίπλα από την Έλτσε, πιέζοντας και ο Σάντατς Κρις θέλει να πλησιάσει και τους δύο. Πάμε για το τελευταίο 500, σχεδόν τα τρία άλογα είναι στο ίδιο ύψος. Λίγο πίσω τώρα ο Σάντατς Κρις στο ένα μήκο. Η Έλτσε με τον Ιεράξ πίσω. Εξωτερικά είναι ο Σάντας Κρις στη στροφή, τρία άλογα σχεδόν στο ίδιο ύψος. Έλτσε, Ιεράξ και Σάντας Κρις. Με την Έλτσε να επιμένει εσωτερικά τον Ιεράξ αλλά και τον Σάντας Κρις, ο οποίος και αυτός κάνει το ανέβασμά του. Είναι μάχη τριών άλογων. Καθώς ο Σάντας Κρις θέλει να περάσει εξωτερικά την Έλτσε, ο Ιεράξ μένει λίγο πίσω. Καθώς ο Σάντας Κρις περνά τώρα. Σάντας Κρις περνά στην πρωτοπορία. Σάντας Κρις πάει για να κερδίσει καθαρά την Έλτσε, τον Ιεράξ, πιο πίσω ο Αέροπος και η Πίνδος.